Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και να υποδεχθούμε έναν πολύ πολύ καθιστή που να κάνουμε. Αφού ένας είναι με σπασμένο πόδι και αυτός είναι εγώ. Λοιπόν, να υποδεχθούμε ένα πολύ πολύ ταλαντούχο ηθοποιό που είναι πολύ μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας σήμερα, τον Γιώργο Πρυπασόπουλο. Γιώργο, δεν θα κάνουμε αυτή την είσοδο, δεν πειράζει. Καλώς όρισες, καλημέρα. Καλώς βρήκα, περαστικά κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Δεν έχουμε γνωριστεί. Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί. Δεν έχει τύχει αυτά τα δύο χρόνια που κάνουμε τρία το χρόνο να κάνουμε συνέντευξη. Αλλά πολλοί όμως άλλοι συναδελφοί που έχουν έρθει εδώ, ρωτώντας έτσι την κλασική ερώτηση που έκανα πέρσι, φέτος δεν την κάνω για να μην γίνω κουραστικός, να μας πούνε έτσι ποιους ηθοποιούς θεωρούν κορυφαίους Έλληνες. Πολλοί ανέφεραν το δικό σου όνομα. Αλήθεια. Και καταξιωμένοι άνθρωποι, όχι τυχαίοι ας πούμε. Είπαν ότι ο Γιώργος Πρυπασόπουλος είναι από τους πολύ πολύ καλούς Έλληνες ηθοποιούς. Χαίρεις εκτίμησης του συναδέλφων σου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν κρίνω και από την, το γεγονός ότι με ψηφίσανε και στο σωματείο. Ως πρόεδρο. Ως πρόεδρο, εξ πλέον γιατί έφυγα. Γιατί έφυγες? Γιατί είναι δύσκολο ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα και δεν το άντεξα. Δεν είναι για μένα, όχι. Είναι πολύ βάρβαρη υπόθεση. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μια και εσύ έχεις διατελέσει, πόσο καιρό ήσουν πρόεδρος στο σωματείο? Ναι, έκατσα ένα δίμηνο. Μόνο? Α, μόνο. Ναι. Τόσο πολύ δεν άντεξες δηλαδή? Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί με το συνδικαλισμό ποτέ. Όχι. Στο εύχομαι να μην ασχοληθείς, ειδικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί η πολιτική δεν προσπάθει. Όχι, είναι βάρβαρος ο τρόπος που συνδιαλέγει το κόσμο. Δηλαδή δεν είναι πολιτισμένος με έναν τρόπο, δηλαδή να κάτσει να μιλήσει, να σε ακούσει ο άλλος, να μιλήσει, να σεβαστεί την άποψή σου. Μιλάς όμως για ηθοποιούς. Δεν έχει να κάνει. Θέλω να πω, είτε σε. Είναι καλλιτέχνες, έχουν έναν άλλο τρόπο. Από την άποψη λες ότι έχουν μια παιδεία, ας πούμε, και μια. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Ναι, δυστυχώς λείπει σε ορισμένες μέσα στο σωματείο, ναι. Μέσα στο σωματείο, δηλαδή, από συναδέλφους είχες το παράπονο, ας πούμε? Από συναδέλφους. Ό,τι τι, δηλαδή ζητάγαν πράγματα τα οποία ήταν παράλογα? Όχι, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Ξέρεις, ότι παρόλο το ότι είναι συνάδελφοι, αντιπροσωπεύουν κάποιες παρατάξεις, ας πούμε. Γιατί γενικά ο συνδικαλισμός είναι κομματικοποιημένος. Ακόμα και στους ηθοποιούς. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά. Είναι απίστευτο. Γιατί δεν ξέρω, τον ηθοποιό όμως στο μυαλό μου τον έχω τελείως διαφορετικά. Ναι, και εγώ έτσι τον είχα. Μέχρι που πήγα στο σωματείο. Εσύ, συγγνώμη, έγινες πρόεδρος επειδή εκπροσωπούσες κάποιο κόμμα, ας πούμε? Όχι, εμείς μαζευτήκαμε μια παρέα που ήμασταν ανεξάρτητοι. Δεν είχαμε καμία. Και εκλεγήκατε και βγήκες πρόεδρος, εσύ, ας πούμε. Ναι. Αλλά μετά μπήκαν τα κομματόσκυλα, έτσι. Μετά, επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχαμε πλειοψηφία. Έτσι λέγονται. Έτσι, καλά. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε πλειοψηφία. Ναι, μεν πήραμε τη διοίκηση, ας πούμε, τις θέσεις που είναι της διοίκησης. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία του ΔΣ, ας πούμε. Ναι, είμαστε μαζί σε συνασπισμό με μια παράταξη άλλη. Αλλά υπάρχουν και άλλες παρατάξεις μες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κληρώνεται το ΔΣ? Αν. Κληρώνεται. Όχι, όχι, είναι εθελοντική η προσφορά. Να ρωτήσω κάτι. Α, είναι και εθελοντική και τα ακούσατε κιόλα. Γενικά, ξέρεις τι γίνει. Επειδή ακριβώς είναι εθελοντική και είναι 17 άτομα Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για να κάτσουν να συζητήσουν 17 άνθρωποι για να συμφωνήσουν. Προφανώς μοιράστηκε αυτό το πράγμα επειδή για να μην έχουν πολλές υποχρεώσεις ο καθένας, ξέρει. Το μεγάλο διακύβευμα ενός σωματείου τέτοιου των ηθοποιών, ποιο είναι δηλαδή, τι καλείς να διαπραγματευτείς? Κοίτα, υπάρχουν πολλά τι πράγματα. Ότι, παραδείγματος χάρη, ότι ανήκουμε σε μια κατηγορία δελτίου παροχής υπηρεσιών. Που είναι παράλογο γιατί είμαστε εξαρτημένοι εργασία. Δεν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή η εργασία μας εξαρτάται από ένα παραγωγό, από ένα σκηνοθέτη που θα με φωνάξει. Ναι, αλλά δουλεύετε όμως τρίμηνα, τετράμηνα, δηλαδή τρεις μήνες, τέσσερις σε ένα θέατρο. Μετά άλλους τρεις, τέσσερις σε ένα άλλο θέατρο. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει. Πάλι εξαρτημένη εργασία είσαι. Δηλαδή σε προσλαμβάνει κάποιος. Ναι. Δεν πας να κάνεις μόνος σου. Βγαίνει στον δρόμο και παίζω, ας πούμε. Δεν θέλετε μπλοκάκι λοιπόν εσείς. Θέλετε πρόσληψη και απόλυση. Ναι, γιατί δεν ισχύει το μπλοκάκι για μας. Μάλιστα. Για να έχετε ασφάλιση ουσιαστικά. Ναι, για να έχετε ΤΕΒΕ. Όχι, έχουμε ασφάλιση, έχουμε ΕΚΑ, αλλά έχουμε ΦΠΑ. Το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή ισχύει για άλλου είδους συναλλαγές. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μάλιστα. Επειδή ακούμε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα με την κρίση, για τεράστιο ποσοστό ανεργίας, επειδή τα ξέρεις τώρα από τη διατέλεση που έχει. Ναι, είναι γύρω στο 90%. Τι 90%? Ανεργία στον κλάδο. Των ηθοποιών. Δηλαδή μόνο το 10% δουλεύει. Ναι, από αυτού που υπάρχουν. Οι άλλοι πώς ζουν, ρε Γιώργο? Από ότι κάνουν άλλες δουλειές κάποιοι. Ναι, κάνουν άλλες δουλειές. Ή έχουν αναγκαστεί να την αφήσουν τη δουλειά. Δηλαδή, έχω φίλους που βλέπουν σε μπάρα, α πούμε, κτλ. Τι να κάνουν.
Όλα αυτά επειδή μα τα έλεγε και η. Με συγχωρείτε, αυτό είναι δικό μου δεν το έβαλε. Δεν είχαμε ανακοίνωση. Σήκωσε το, δεν έχουμε πρόβλημα. Γεια σου φίλε, είμαι σε ένα ζωντανό, θα σε πάρω εγώ μετά. Τέλειο. Έλα, φίλια, καλημέρα, γεια. Ποιο ήταν, λέγεται. Είναι ο φιλαράκο μου, ο Αλέξη. Δεν βλέπει τηλεόραση. Όχι, βλέπει. Σοβαρό άνθρωπο. Λοιπόν, 90% λοιπόν ανεργία. Επειδή παλιά θυμάμαι, ας πούμε, και βγάζαμε για κάποιες περιπτώσεις ηθοποιών που ήταν πολύ μεγάλα ονόματα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, που τώρα δεν πάνε στα συσίτια. Δηλαδή, διάβασα προχθές, δεν θέλω να πω το όνομα, δεν υπάρχει λόγος, σε μια εφημερίδα για ηθοποιό πάρα πολύ γνωστό και αγαπητό, που πηγαίνει κάθε μεσημέρι στα συσίτια του Δήμου Αθηναίων. Κοίτα, υπάρχει κόσμο που έχει πρόβλημα. Δηλαδή, πέραν τη δική μα του δικού μα επαγγελμάτο, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικά για πολύ κόσμο. Ναι. Και το ότι. Μπορεί να έχει μια δημοσιότητα, αν φαντάζομαι να αναφέρεσαι σε πρόσωπο το οποίο είχε μια δημοσιότητα. Πολύ μεγάλη. Αυτό δεν σου εξασφαλίζει απαραίτητα κάτι, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα. Η δημοσιότητα. Ναι. Άρα είναι φοβερά ανασφαλές το επάγγελμα αυτό. Κοίτα, πάντα ήτανε και πάντα δεν ήξερες τη δουλειά. Ναι, αλλά αυτό το 90% βρε Γιώργο, μήπως σήμερα κάποια στιγμή ότι με όλη τη φούσκα που ζούσαμε, επειδή το έχουμε συζητήσει και με πολλούς. Κοίτα, σαφώς. Το είχε πει και ο Γιάννης Ομπέζος, ας πούμε, και είχε παρεξηγηθεί ότι με τη φούσκα που ζούσαμε, τελικά γίνανε περισσότερη ηθοποίη από αυτό που άτυχε το σύστημα της Ελλάδας. Σαφώς. Το είχε πει αυτό. Κοίτα, σαφώς ισχύει αυτό που λες, γιατί και η αγορά ήταν επίσης φούσκα. Δηλαδή, ότι κάναμε 36 ελληνικές σειρές. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν ήταν στα μέτρα της αγοράς. Mm-hmm. Δηλαδή η αγορά να σηκώσει, ξέρω εγώ, 4, 3, 5 σειρές, ας πούμε, το χρόνο. Ναι. Πολλές μπορεί να λέω. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπεις το BBC, ας πούμε, στο Λονδίνο που είναι πολύ αναπτυγμένη χώρα, που κάνει, είναι πολύ μικρή αριθμή, ας πούμε. Και τα θέατρα όμως που έχουμε, 200 θέατρα στην Αθήνα, ξέρω εγώ πώς έχουμε. Κοίτα, αυτό είναι ένα μυστήριο και κάποιος θα πρέπει να κάνει μια έρευνα, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα χρηματοδοτούνται από την τσέπη τους ο καθένας. Από όντως, την οικογένειά του, ναι. Από τους φίλους του, ξέρεις, κάπως έτσι. Και δεν νομίζω ότι λειτουργούν ότι βγάζουν τα έξοδά τους. Και επίσης υπάρχουν και χώροι, ξέρεις, στείνουμε, βρίσκουμε ένα χώρο, δεν έχει και πολύ, δηλαδή, την απόλυτη υποδομή, ας πούμε, του θεάτρου. Ναι. Ενός πραγματικού θεάτρου. Εντάξει, είναι λίγο πιο πειραματικοί χώροι, ας πούμε, με έναν τρόπο. Δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την κάλυψη, την τεχνική. Γιατί άμα βάλεις και στο εξωτερικό, π.χ. στην Ιταλία, άμα προσθέσεις όλα τα εναλλακτικά που γίνονται και τα πειραματικά, πολύ πιο μεγάλος αριθμός θα βγει. Γιατί γίνονται και εκεί, αλλά τόσο. Και έξω δηλαδή γίνονται πάρα πολλά πειραματικά. Δεν γνωρίζω για την Ιταλία, αλλά γνωρίζω ότι, δηλαδή, ξέρω ότι στη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός που έχουμε. Και τώρα τι μπορεί να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά που είναι ισχυρές. Ενώ όμως βάζεις μέσα και τις ερασιτεχνικές έτσι. Όχι, όχι. Τις ομάδες που λειτουργούν επαγγελματικά. Δηλαδή οι χώροι που λειτουργούν επαγγελματικά. Α, αλλά απλώς δεν είναι προϋποτέ να έχουν τις κατάλληλες. Όχι, δεν έχουν τις κατάλληλες. Δεν έχουν την τεχνική υποδομή ενός κεντρικού θεάτρου. Αυτές θα έπρεπε να υπάρχουν. Ναι, σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Υπάρχουν τα κεντρικά θέατρα. Που κάνουν λίγο πιο mainstream πράγματα, υπάρχουν. Άρα εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα αγοράς στο θέατρο. Πώς το εννοείς. Αυτό που λες πει για την τηλεόραση, ότι η αγορά δεν άντεχε. Στο θέατρο είναι κάτι διαφορετικό, γιατί είναι έξοδος. Κοίτα, στο θέατρο είναι διαφορετικό γιατί οι δουλειές και τα θέατρα συντηρούνται από μόνα τους. Δεν υπάρχει ένα σύστημα παραγωγής, ας πούμε, το οποίο. Δίνει κάποιο χρήμα στην αγορά, το οποίο δεν είναι φούσκα, ας πούμε. Ξέρεις, ο καθένας από μόνος του στείνει κάτι. Μάλιστα. Είναι μόνο το εισιτήριο. Ναι. Να γυρίσουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε. Στο ταλέντο σου, το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο. Αληθεύει ότι όταν. Δεν το έχω διαβάσει, δεν θέλω από το όνομα, ότι ένας πολύ σημαντικός, παιδί μου, ηθοποιός, όταν εσύ έκανες τα πρώτα σου βήματα και πήγες και το συμβουλεύτηκες ή πήγες στη σχολή, δεν θυμάμαι αυτό, το έχω χάσει λίγο. Σου είπε ότι μην γίνεις ηθοποιός γιατί δεν έχεις ταλέντο. Α, είχα. Όχι, είχα πάει. Πες και το όνομα, αλλά δεν θέλω να το πω. Είχα πάει σε μια σχολή στη Βάρκη συγκεκριμένα. Και μου είπε ότι όχι, ότι δεν χρειάζεται να πας σε σχολή, ότι είσαι έτοιμος. Αυτό σου είπε. Αυτό μου είπε, ναι. Α, το αντίθετο δηλαδή. Το αντίθετο. Δεν σε απέρριψε. Όχι, δεν με απέρριψε. Σου είπε ότι. Ναι, απέρριψε βέβαια από τη σχολή, γιατί λέει δεν χρειάζεσαι στη σχολή, είσαι έτοιμος. Και πώς όμως θα γίνεις. Που εντάξει, πάλι δεν ισχύει, ας πούμε, γιατί ξεκινάς κάπου, πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα. Δηλαδή και το μεγαλύτερο ταλέντο να έχεις, άμα δεν μάθεις και κάποια τεχνικά φαντάζομαι πράγματα. Είναι θέμα παιδείας, δηλαδή για να έχεις μια ευχέρεια, ας πούμε, να μπορείς να πεις το λόγο με έναν τρόπο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να μάθεις, ας πούμε, που δεν τα ξέρεις. Και τελικά πήγες σε άλλη σχολή. Τελικά πήγα σε μια άλλη σχολή, δεν ήμουν ευχαριστημένος και έφυγα. Δεν έχεις τελειώσει σχολή.
Δεν έχω τελειώσει. Στο Λονδίνο έχω πάει στη Βασιλική Ακαδημία, έκανα κάποια σεμινάρια για 1,5 χρόνο και εκεί πήρα κάποια πράγματα, ας πούμε, που ένιωθα μια έλλειψη τεχνικά. Εσύ γιατί, πώς έγινες ηθοποιός, δηλαδή τι, από μικρός αυτό ήθελες να κάνεις? Κοίτα, ήταν στην οικογένεια το μικρόβιο, η γιαγιά μου ήταν η Μαρία Καϊνέζερ, ο πατέρας μου ήταν ηθοποιός μέχρι τα 30 του και... Στο κρατικό, ναι, στο κρατικό Βορειοελλάδος. Και γενικά υπήρχε στο σπίτι έτσι, κυκλοφορούσε το θεατρικό κείμενο, ρούχα της γιαγιάς μου, αντικείμενα, ξέρεις, και ξεκίνησε ως παιχνίδι με έναν τρόπο. Κουκλοθέατρο και τα λοιπά. Έχω άλλα δύο αδέρφια, ναι. Τα οποία και αυτά έτσι επηρεάστηκαν. Ο Μεσαίος ήταν και αυτό σε μια ερασιτεχνική ομάδα στη Κάρμεν της Ρουγκέρι μέχρι το γυμνάσιο που πηγαίναμε στη Νέα Σμύρνη και μετά το άφησε. Mm. Έγινε επιστήμονας. Τι? Φυσικός. Α. Καμία σχέση. Είναι απόλυτα θεωρητικό, ας πούμε. Έχει μια ευαισθησία όμως. Και ο άλλος επίσης επιστήμονας, ιατρική. Ναι. Είναι περήφανοι για σένα. Τελείω διαφορετικοί δρόμοι. Και οι γονείς και τα αδέρφια περήφανοι. Όλοι, μια χαρά. Όλοι, η μαμά σου. Όλοι είμαστε περήφανοι για όλους, γιατί και άλλοι είναι πετυχημένοι στον κλάδο. Μπράβο. Είχε σχέση με όλο αυτό η μαμά? Με το καλλιτεχνικό εννοώ. Όχι τόσο πολύ. Είχε έρθει από τη μεριά του πατέρα μου. Mm. Περίεργο πάντως σε μια οικογένεια να είναι ο μπαμπά σου ηθοποιό, δεν ξέρω. Αλλιώ δεν ξέρω, γιατί δεν είναι. Πάλι αυτό που έλεγα στην αρχή για τους οποίους, ότι έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία, ότι... Με αυτή τη λογική τότε στην οικογένεια του Γιώργου, πώς θα είναι, δεν είναι φυσιολογικό επειδή ο Γιώργος είναι ηθοποιός? Όχι. Α. Μάλλον το βλέπεις από τη πλευρά της γυναίκας, ναι. Μάλλον, ναι, γι' αυτό. Παιδιά δεν έχεις? Όχι. Δεν έχεις παιδιά. Έχεις πετύχει τα όνειρά σου, δηλαδή είσαι ικανοποιημένος να ξυπνήσεις από αυτά που έχεις πετύχει? Κοίτα, νομίζω ότι ποτέ δεν είσαι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί πάντα κυνηγάς το κάτι παραπάνω και αυτό που θέλω εγώ αυτή την περίοδο είναι να κάνω σινεμά. Αυτό είναι που δεν έχω κάνει αρκετά, ναι. Και ετοιμάζεις κάτι, συζητάς? Έχω μια ιδέα γενικά, αλλά ακόμα είναι πολύ... Άρα να ξεκινήσεις όλο από σένα. Ναι, έκανα ήδη μια ταινία πέρσι. Ναι. Παραγωγή, σκηνοθεσία... Ό,τι μπορούσα να κάνω. Δηλαδή. Βγήκε τίποτα από εκεί, βρε Γιώργο? Δεν βγήκε, είναι αλήθεια. Τουλάχιστον μπήκε σε εσά. Μπήκε όμως πολύ. Όχι. Αλλά. Σα αρέσει όμως. Ναι, κοίτα, ήταν ένας πειραματισμός και ένα στοίχημα που έβαλα προσωπικά να το καταφέρω και το έκανα με δική μου οικονομική ενίσχυση. Όλο. Όλο, ναι. Τι λες τώρα? Ναι, το οποίο εντάξει, ήταν ένα σύριαλ που έκανα πρόπερση, το εξαργύρωσα με έναν τρόπο να κάνω αυτό που ήθελα. Εντάξει, γιατί... δεν πρόκειται να το ξανακάνω γιατί δεν υπάρχουν και τα χρήματα βέβαια, αλλά ούτε θα έμπαινα πάλι στη διαδικασία. Έτσι αγάπησε ο κινηματογράφο γιατί? Είναι μαγικό αυτό. Μ' αρέσει ο τρόπος δουλειάς, είναι άλλη διεργασία. Δηλαδή είναι λίγο πιο. Έχει το χρόνο του, είναι πιο οργανωμένο. Εμβαθύνεις πιο πολύ στη δουλειά. Έχει άλλη ατμόσφαιρα γενικά. Μάλιστα. Πάμε στη διαφημίση και θα το συνεχίσουμε μετά, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω και για το πόσο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται κάποιος για να επενδύσει ό,τι έχει και δεν έχει στις μέρες μας για ένα. Κοίτα, αυτό δεν έγινε τώρα, είναι πριν δύο χρόνια, ήταν λίγο στην αρχή της κρίσης. Και εντάξει, όλα είναι ένα ρίσκο, ούτως ή άλλως η δουλειά από μόνη της. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.